Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα έχουμε ένα διαφορετικού είδους βίντεο. Έχει καιρό που θέλω να σας μιλήσω για μένα, να σας πω πράγματα, εξελίξεις στη ζωή μου, να κάνω κάποιες αποκαλύψεις. Θα σας πω σήμερα για κάτι το οποίο είχα προγραμματίσει εδώ και καιρό, αλλά ψάχνω την ευκαιρία να το κάνω. Λοιπόν, σήμερα είμαι στην Αθήνα και έχω γνωρίσει από κοντά τον πρώτο Έλληνα γιατρό που γνωρίζω, τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου, ο οποίος έχει κάτι πολύ καινούριο να μας πει. Γεια σου, Θάνο. Γεια σου, Θέκλα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χθες σε ανακάλυψα. Χθες το βράδυ έμαθα για σένα. Καθόμασταν και τρώγαμε κάπου στην πλάκα. Μαζί με μια πολύ καλή μου φίλη, την ψυχολόγο, τη Μαρέντη Ματσιοπούλου, και μου λέει, ρε εσύ, υπάρχει ένας γιατρός στην Αθήνα που είναι ειδικός για αυτή τη διατροφή που κάνεις εσύ. Της λέω, τι? Μου λέει, ναι, και έχω στείλει το φίλο μου τον Νίκο και έχει πάει ο Νίκος και του έχει γράψει διατροφή και του έχει εξηγήσει και τώρα είναι πολύ καλύτερα. Ποιος είναι αυτός, της λέω. Δώσε μου το URL, το προφίλ στο Instagram. Μου δίνει το προφίλ του Θάνου, τον κάνω ad και όταν πάω στο σπίτι του στέλνω η ώρα 9:30. Πολύ αργά. Του λέω, γιατρέ, γεια σας. Την ώρα μας. Ναι. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος. Έχω ενθουσιαστεί που έμαθα ότι υπάρχει ένας γιατρός στην Ελλάδα ο οποίος είναι τόσο καινοτόμος και προοδευτικός ώστε να εισηγείται ένα διαφορετικό τρόπο θεραπείας από αυτοάνωσα νοσήματα και του ζήτησα να συναντηθούμε. Είμαστε σήμερα στην Αθήνα. Αύριο εσείς βλέπετε το βίντεο, αλλά εγώ σας λέω σήμερα. Είμαστε στο σπίτι του Θάνου. Ήδη έχουμε συζητήσει αρκετά, έχουμε μιλήσει αρκετά. Νομίζω, Θάνο, πώς το νιώθεις εσύ? Εγώ νομίζω ότι θα γίνουμε φίλοι. Ναι, είμαστε ήδη. Ναι. Εσύ είσαι φίλη μου. Νιώθω μια οικειότητα μαζί σου και σου το έγραψα και χθες το βράδυ. Νιώθω μια αυθεντική χαρά που σε συναντώ. Λοιπόν, θα σας πω. Θυμάστε εδώ στο κανάλι ότι το Μάιο είχα μια ωραιότατη διάγνωση ότι υποφέρω από νόσο Crohn's εδώ και 44 χρόνια χωρίς να το γνωρίζω. Και είπα στον κόσμο, Θάνο, ότι κάνω θεραπεία, αλλά δεν τους είπα τι θεραπεία κάνω. Δεν τους το είπα. Τους είπα κάνω κάποια ειδική θεραπεία, αλλά δεν τους είπα τι είδους θεραπεία κάνω, γιατί η θεραπεία που ακολούθησα είναι μια θεραπεία η οποία είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Μου πρότειναν οι γιατροί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα φαρμακευτικά για την νόσο Crohn's. Κατατρόμαξα λόγω του ότι οι επιλογές ήταν μεταξύ κορτιζόνης, ανοσοκατασταλτικών, βιολογικού παράγοντα και άλλων μορφών χημειοθεραπείας. Ήταν μεγάλο σοκ για μένα η διάγνωση και το ψάξα πάρα πολύ. Το ψάξα με την έννοια ότι μπήκα, διάβασα και βρήκα αυτή τη διατροφή, για την οποία διατροφή δεν μιλάνε πολύ, ειδικά στα ελληνικά. Ίσως είναι το πρώτο βίντεο στο ελληνικό YouTube που φτιάχνει κάποιος που δεν είναι γιατρός, που δεν είναι ειδικός, για να μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Βρήκα αυτή τη διατροφή, την οποία πρεσβεύει ο Θάνος. Είναι σωστή λέξη πρεσβεύει, νομίζω, γιατί είναι τρόπος ζωής και lifestyle choice, να, δεν είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πρέσβης. Η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πρόκειται για την διατροφή carnivore. Κρεατοφαγική διατροφή λέγεται στα ελληνικά. Ναι, θα έλεγα κρεατοφαγική. Κάποιοι λένε σαρκοφαγική, μου φαίνεται σαρκοφαγική, λίγο. Σαρκοφαγική. Κρύπη. Και μπορεί να είναι και φρούτα, έχουν σάρκα, ας πούμε, που δεν είναι φρούτα, ναι, μέσα. Είναι η κρεατοφαγική διατροφή. Έχετε τρομαξεί. Λοιπόν. Και σήμερα, μετά που συναντηθήκαμε με τον Θάνο, έχω πάρα πολλές αναστολές και στο παγκυπρίθανο μου, γιατί ξέρω ότι αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε είναι πράγματα παράξενα. Για τον πολύ κόσμο, είναι πρωτάκουστα, είναι δυσκολοχώνευτα, ενώ το κρέας και οι ζωικές τροφές είναι ευκολοχώνευτες και εφεύπτες. Τέλεια. Το να, να μιλήσεις γι' αυτά και μάλιστα δημοσίως είναι δυσκολοχώνευτο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να το κάνουμε. Παιδιά, σας έχω ζαλίσει, ο Θάνος. Θάνο, πες μας για σένα.
Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάλι. Σου πω, Θέκα. Εγώ ευχαριστώ που υπάρχει, γιατί σου λέω χθες ενθουσιάστηκα. Χθες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί σκεφτόμουν να υπάρχει γιατρός στην Ελλάδα. Γιατρός, όχι. Γιατρός με την έννοια του ότι συνήθως οι αντιθέσεις στην ακολούθηση της, αυτής της ιαματικής διατροφής, εγώ το λέω από προσωπική πείρα, mm-hmm. οι αντιθέσεις ίσως έρχονται από ανθρώπους από τον ιατρικό χώρο. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, αλλά ήθελα να το κάνω μαζί με κάποιον άνθρωπο που να το κατέχει. Mm-hmm. Για να μπορεί να το στηρίξει, ναι. Να πω ότι εγώ είμαι ένας γιατρός της evidence-based medicine που λέμε, δηλαδή τεκμηριωμένης ιατρικής, με βάση τα τεκμήρια, με βάση τις αποδείξεις, έτσι. Είμαι δυτικής ιατρικής γιατρός, δεν είμαι κάποιος ολιστικός γιατρός, όχι πως έχω κάτι εναντίον τους, αλλά εγώ μεγάλωσα όπως όλοι οι στάνταρ γιατροί στην Ευρώπη. Ο Θάνος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είναι τόσο νέος όσο δείχνει, αλλά δεν είναι και γέρος φυσικά, είσαι νεότερος. Σου ρίχνω μια δεκαετία, αλλά φαίνεσαι 20 χρόνια νεότερος. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι. Ξέρεις ότι εγώ περνούσα κάθε πρωί από την ιατρική σχολή, κατεβαίνοντας από τις 40 εκκλησίες για να πάω στην Θεσσαλονίκη σπούδασα, στο τμήμα ψυχολογία. Okay. Και είχε ένα φοβερό γκράφιτι στον τοίχο της ιατρικής, δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ. Ποιο ήτανε? Είμαστε αριστεροί και... Είμαστε αριστεροί και γαμιστεροί. Εγώ τότε ήμουν του κατηχητικού και το βλέπα και από τη μια λέω «Ω!» και από την άλλη. Το σβήσανε μάλλον, οι καθηγητές μας. Μα ήταν θεϊκό. Είμαστε αριστεροί και γαμιστεροί. Πολύ καλό. Στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ξεκίνησα την ειδικότητα του στην Ελλάδα. Μέσω κρίσης έφυγε για τη Γερμανία, όπου εκεί εξειδικεύτηκε στην παθολογία. Έτσι. Έχει περάσει από διάφορες ειδικεύσεις στη μαθολογία. Θες να μας πεις λίγο? Ναι, είμαι λοιμοξιολόγος στη Γερμανία και μετά παθολόγος, λοιμοξιολόγος και μετά έχω κάνει πολύ εντατική. Έχεις κάνει πολύ εντατικά εντατική. Πολύ εντατικά εντατική. Πάρα πολύ μου άρεσε κιόλας αυτή η προσέγγιση, ας πούμε, να βλέπεις την πάθηση στην ακραία της κατάσταση, έτσι. Δηλαδή εκεί που όλα τα συστήματα χαλάνε και να φέρνεις μια αλλαγή. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί μπορεί να φέρουμε μια αλλαγή στα οξέα περιστατικά. Στα χρόνια περιστατικά υπάρχει ένα πρόβλημα με την δυτική ιατρική. Δηλαδή δεν παίρνουμε πολύ χαρά οι γιατροί με τις θεραπείες. Okay. Σε ακούω. Άρα λέει ο Θάνος ότι αν κάποιος είναι στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μπορεί ο γιατρός να παρέμβει και να σώσει ακόμη και τη ζωή του. Ενώ λες ότι ένας παθολόγος, ένας internal medical doctor, ένας γιατρός που ασχολείται με την υγεία του σώματος, δεν είναι εύκολο να φέρει τόσο δραστική αλλαγή. Ναι. Και δεν είναι τόσο satisfying, όπως λέμε. Satisfying, ξέρετε τον όρο, σημαίνει σε ικανοποιεί. Το λένε τα παιδιά γι' αυτό. Είναι σχεδόν depressive, θα σου πω. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλη την ώρα πας από το ένα φάρμακο στο άλλο φάρμακο, Δηλαδή, αρχίζεις με την αρτηριακή πίεση, υπέρταση και αρχίζεις και προσθέτεις φάρμακα. Και φτάνει ο ασθενής να έχει αυτό που λέμε είναι πολυτραυματίας παθολογικός, δηλαδή δεν τον πάτησε αμάξι, τον πάτησε η μοίρα, ας πούμε, και έχει όλες τις παθήσεις της παθολογίας. Ψηλό ζάχαρο, ψηλή πίεση, ψηλά τριγλυκερίδια. Ουρικό οξύ, έτσι. Ξέχασα να σου πω. Με πονούσαν τα δάχτυλα μου, το μεγάλο δάχτυλο του ποδίου πρωτού ξεκινήσω αυτή τη διατροφή, πλέον έφυγε αυτό. Mm. Δεν είναι το ουρικό οξύ που... Μα ακούγεται τελείως ότι είναι μια ουρική αρθρίτιδα, έτσι, κλινικά. Που δεν πρέπει να... Δεν είναι δεν και καλά ναι. ότι υπάρχει και υπερουρικαιμία. Πολύ σωστά το λες. Ναι. Εγώ, ας πούμε, είχα τρομερά υψηλό ουρικό οξύ. Θα πω, ας πούμε, τι άλλαξε τη ζωή μου. Λέει, πες μου, γιατί λέει πως ήταν χοντρός και εγώ δεν τον πιστεύω. Εγώ είμαι χοντρή. Με βλέπετε. Θα με δείτε και μετά από λίγο καιρό. Λέει ότι μία από τις παρενέργειες... Κανονική, είμαι, με ζήγησες, είμαι 95 πλάς κιλά, είμαι. Εγώ ήμουνα κάποιες φορές υπέρβαρος, κάποιες φορές παχύσαρκος στη ζωή μου. Αυτό το είχα από τα 22 μου, ας πούμε. Ίσως και σαν παιδάκι, στην εφηβεία μου έφυγε λίγο και πάντα... Έτρωγες βουλιμικά, θανό. Δεν είχα δώσει ποτέ αυτά τα ονόματα, ούτε είχα πάρει ποτέ αυτές τις διαγνώσεις. Όταν λέω έτρωγες βουλιμικά, να το πω διαφορετικά. Λέμαργος. Ήταν φορές τις οποίες έπιανες τον εαυτό σου να τρώει και να μην ευχαριστιέται και έτσι. Να προσδοκεί να τρώει. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Το οποίο, να σου πω ότι λέω εγώ ως ψυχολόγος, ότι δεν είναι πάντα ψυχολογικό, γιατί πολύ εύκολα λέμε είναι ψυχολογικό, το παιδί έχει ανάγκη από αγάπη και τρώει φαγητό. Θα μπορούσε όμως να είναι και κάτι άλλο, μπορούσε να είναι μια ψηλή ισουλίνη στο αίμα λόγω ισουλοαντίστασης ή κάτι άλλο. Ακριβώς. Ή ένα carb addiction που ενώνει ερυθισμό στη ζάχαρη. Carb addiction, ερυθισμό στους υδατάνθρακες και δι στη ζάχαρη. Και δι στη ζάχαρη, ακριβώς. Ο οποίος είναι ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Έτσι, είναι μια ψυχική κατάσταση, ας πούμε. Τώρα κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι θεσμοθετημένο ή δεν έχει αναγνωριστεί από όλους σαν διάγνωση ο εθισμός στους υδατάνθρακες. Υπάρχει ο εθισμός στη ζάχαρη όμως, ο οποίος έχει και ψυχολογικό αποτύπωμα και αναφέρεται και στα βιβλία της κλινικής ψυχολογίας ο εθισμός στη ζάχαρη. Ακριβώς. Απλά λένε ότι δεν υπάρχει στο ICD ακόμη και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τυπικά. Τώρα υπάρχει ένα συνέδριο με επιστήμονες και ψυχολογίας, ψυχιάτρους, αλλά και μεταβολικών παθήσεων, δηλαδή παθολόγοι, ενδοκρινολόγοι, που μαζεύονται όλοι και μιλάνε για αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι Πού ένα θέμα. Αυτό το συνέδριο. Στην Αμερική κάπου. Με καλέσανε τώρα. Όχι, δεν θα πάω, δεν θα μπορέσω. Να πας. Ναι, ναι. Μα γιατί να μην πας και να μας πεις τι λένε. Ναι, εγώ τώρα το ιατρείο εδώ που θα μιλήσουμε. Ναι, θα μου πεις. Νέα πράγματα που έχω ξεκινήσει. Και τέλος πάντων, αυτό που έγινε σε μένα είναι ότι τα πήγαινα μια χαρά, είχα την ειδικότητα, έδινα τα φάρμακα. Δούλευες στη Γερμανία. Ακριβώς. Τελείωσες την ειδικότητα και εργαζόσουνα. Από ό,τι άκουσα χθες σε μια συνέντευξη σου, παρακολούθησα σε ένα αμερικάνικο κανάλι. Μόνο την αρχή παρακολούθησα, γιατί είχε πάει 4 και πρέπει να κοιμηθώ. Ήταν ότι εργαζόσουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο με άλλους 6 γιατρούς που ήσασταν σύνολο 6 γιατροί. Ναι, αυτό ναι, ναι. Το πιάσα. Ακριβώς. Αυτό ήταν στο τέλος και στην αρχή πολύ σε νοσοκομείο, νοσοκομειακός γιατρός και το τελευταίο χρόνο σε ένα ιατρείο ιδιωτικό. Πάντα έκανα αυτή την ιατρική, μέχρι που πριν το ιατρείο, εκεί πέρα που ήμουν στην εντατική, άρχισε να μην πηγαίνει άλλο. Δηλαδή, ήμουνα υπέρβαρος. Έκανα δίαιτες, έχανα κανένα 10 κιλά, έτρεχα πολλά χιλιόμετρα την ημέρα, έχανα κιλά, αλλά πάλι τα ξαναέβαζα. Ήσουν γιο-γιο. Γιο-γιο effect. Γιο-γιο dieting. Το να χάνεις βάρος και μετά να το ξαναβάζεις και να ξαναχάνεις. Ακριβώς. Όλη η ιστορία της ζωής μου. Είχα πίεση, έπαιρνα φάρμακα. Είχα αλλάξει δύο φάρμακα. Μα σε ποια ηλικία έχεις πίεση? Είχα ξεκινήσει με πίεση, η γιαγιά μου με είχε μετρήσει έτσι για πλάκα μια φορά στα 24 μου. Και είχα από τότε υψηλή πίεση. Wow. Αλλά δεν έπαιρνα φάρμακα από τα 24. Απλά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται κλινικά αισθητή που λέμε. Γιατρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Η υψηλή παλμή κατά τη διάρκεια του ύπνου σημαίνουν κάτι? Βεβαίως. Πολλοί θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να υπάρχει πολλά μπορεί να σημαίνουν, αλλά άπνοια ύπνου θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ναι. Δηλαδή να γίνει ένα ιατρείο ύπνο. Πόσο ψηλή μπορεί να είναι, για να ανησυχήσεις? Άμα έχεις 85 παλμούς την ώρα του ύπνου. Η παλμή τώρα λέμε ή η πίεση. Παλμή. Η παλμή. Και είναι μόνιμα υψηλή. Πέφτουν να ανεβαίνουν. Πέφτουν να ανεβαίνουν. Θα κοιτούσα, θα έκανα μια άπνοια ύπνου. Δηλαδή 85. Ναι, αλλά όταν έχει υπνική άπνοια και φοράει το μηχάνημα και μετά το βγάζει στον ύπνο του, να βάζει το μηχάνημα. Ακριβώς. Ήταν μια παρέθεση για την δική μου κατάσταση. Ναι. Έχω και υπνική άπνοια. Okay. Θα είμαι, okay. Είμαι με απόλα κομπλέ. Ναι. Θα φτιάξει και αυτό. Θα φτιάξει αυτό. Θα σου εξηγήσω και πώς. Ναι, ναι, θα μου πεις. Το θέμα είναι ότι γενικά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν λύσεις τώρα. Δεν είναι απλά θα βάλεις μάσκα. Υπάρχουν ρυθμίσεις στη μάσκα. Μπορεί να πέσει η πίεση. Ίσως να δοκιμαστούν και κάποιες μασέλες, ας πούμε, που φέρνουν την κάτω γνάθο προς τα μπροστά. Έτσι και μπορεί να ρυθμιστεί το πρόβλημα. Ή μπορείς να μην φοράς το ρολόι που δείχνει τους παλμούς και δεν λύνεται το πρόβλημα, άμα δεν το γνωρίζεις. Ή το βάζεις κάτω από το χαλί. Εντάξει. Ή στρουθοκαμπυλίζεις. Υπάρχουν λύσεις που. Μπορεί να γίνει. Όπως έκανα και εγώ. Έτσι όλη την ώρα έκρυβα το πρόβλημα, το έβαζα κάτω από το χαλί που λέμε. Σκέψου να είσαι ένας γιατρός, ο οποίος να είσαι παχύσαρκος, υπέρβαρος, να δυνατίζεις μετά να τα βάζεις, να έχεις ψηλή αρτηριακή πίεση. Σωστά το λέω. Έτσι, ναι. Κάρτες, ναι. Δεν ξέρω τις ιατρικές ορολογίες. Ωραία, τα λες. Ναι. Να βλέπεις την υγεία σου να μην πάει καλά. Κάτι μου λέγες προηγουμένως και για δερματικά, γιατί εμένα το δέρμα μου είναι η μεγάλη μου. Η αχίλιος μου πτέρνα και δερματικά δεν είχες. Ναι. Είχα γυροειδή αλοπεκία που σημαίνει ότι αναπεριοχές τριχοφάγους, ας πούμε, αναπεριοχές έπεφταν τα γένια μου. Αυτοάνωσο να οθανώ. Είναι αυτοάνωσο και τα μαλλιά μου.
Έτσι. Πάντως τώρα και από μαλλιά και από γένεια, μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω. Χαρά. Ναι. Αλλά μια ζωή από τα 24 μου είχα ανά 6 μήνες άλλη περιοχή. Βάζαμε κορτιζόνες, ενέσεις. Ενέσεις στο δέρμα. Ναι, ναι, wow. Από κάτω, υποδόριο. Υποδόριες ενέσεις. Μετά. Ήσουν αχώδης, θανό. Χωρίς τι. Ήσουν αχώδης. Αχώδης. Όχι περισσότερο, όχι. Όχι περισσότερο από τώρα. Okay. Καλά, κάθε φοιτητής ιατρικής. Ναι, ναι, αυτό σκέφτομαι. Ότι ήσουν και φοιτητής ιατρικής και μάλιστα και στη Γερμανία μετά που πήγες είναι πολύ δύσκολο. Η Γερμανία είναι πιο δύσκολος χώρος για να κάνεις είτε πτυχίο ιατρικής είτε ειδικότητα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά είναι μεγάλη παγίδα αυτό γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι το στρες ο κύριος. Ενώ δεν είναι μόνο το στρες. Έτσι, και το έχουμε καταλάβει εμείς οι δύο. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και εγώ νόμιζα όλη την ώρα ότι α, είναι ok στην παιδιατρική που είχα πρόβλημα λίγο με την καθηγήτρια ή στο στρατό ή δεν είναι αυτό. Δηλαδή μετά ήμουν στην εντατική, είχα το ίδιο άγχος ή μετά νέα δουλειά στο ιατρίο, ποτέ ξανά δεν χάθηκαν οι τρίχες. Και τώρα ξανά ξεκίνημα, τα μαλλιά μου είναι εδώ πέρα και τα γένια μου. μετά είχα το μεγαλύτερο, είχα υποθυροειδισμό Χασιμότο, αλλά ακόμα υποκλινικό, δηλαδή είχα τα αντισώματα πολύ ψηλά, αλλά δεν είχα πρόβλημα λειτουργικότητας. Okay. Έτσι δεν είχα ξεκινήσει με φάρμακα, αλλά είχα δει τα αντισώματα και είχαμε θορυβηθεί. Και μετά είχα από δερματικές παθήσεις που είπες και έξεμα, η οποία δεν είναι ακριβώς αυτό, άνοση. Πάθηση είναι μια φλεγμονώδης πάθηση. Είναι ιδιοπαθής όπως λέγαμε. Ακριβώς. Ιδιοπαθής, idiot και pathetic. Έτσι, αυτό είναι ο πού. Είναι ένα λογοπαίγνιο αυτό, ιδιοπαθής πάθηση. Λέει ο Θάνος δύο αγγλικές λέξεις, το idiot που σημαίνει ηλίθιος και pathetic που σημαίνει κακομύρης. Ναι, κακομύρης, ας πούμε, ναι. Ναι. Επειδή πολύ συχνά στην ιατρική υπάρχει όρος ιδιοπαθής, ο οποίος σημαίνει δεν γνωρίζουμε τι και πώς. Έτσι, έτσι. Και το λέμε συχνά οι γιατροί. Ναι, και αυτό που θέλεις να πεις είναι το προφανές, ότι αν βγαίνει ένας με κάθε επισημότητα και κάθε ζωφαροφάνεια και σου το λέει σε μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο, σε μια διάλεξη στο κενό ή σε ένα εγχειρίδιο παθολογίας, ιδιοπαθές το ένα, ιδιοπαθές το άλλο, δεν σημαίνει ότι σου λύνει και κάνει ένα μυστήριο. Απλώς ονομάζει το μυστήριο. Mm, mm. Σου λέει δεν ξέρω. Όταν σας λένε ιδιοπαθής πάθηση, σημαίνει δεν ξέρω τι είναι. Έχει πάθηση, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω με αιτία, ναι. Και δεν μιλάμε σιγά σιγά για την αιτία. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε στο μέλλον να συζητήσουμε. Δεν αρχίζουμε την αιτία. Εγώ θέλω να κάνουμε ξανά συναντήσεις. Εγώ περίμενα πολύ καιρό να σε γνωρίσω. Mm. Μάλλον περίμενα πολύ καιρό να βρω κάποιον που να είναι όπως εσύ. Για να κάνουμε και άλλες συναντήσεις. Γιατί Θάνο, ήμουν πολύ καιρό στην τηλεόραση και είχα και για τρεις τηλεοπτικές σεζόν δικιά μου εκπομπή. Και ήταν πολύ συχνό το να προσκαλώ ιατρούς στην εκπομπή για να μιλάμε για θέματα υγείας, γιατί η ψυχοεκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα ψυχικής υγείας, επεκτείνεται και στα θέματα σωματικής υγείας και μάλιστα η πρώτη κίνηση ψυχοεκπαίδευσης είχε γίνει για θέματα σωματικής υγείας. Mm. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, να επιμορφώνεται, να εκπαιδεύεται και να παίρνει γνώση που είναι δύναμη για να βοηθήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Όχι να είμαι γιατροί του εαυτού μας, αλλά να μαθαίνουμε πράγματα για να μπορούμε να κρίνουμε πού θα αναζητήσουμε βοήθεια και πώς θα πάρουμε αυτή τη βοήθεια. Ο εγκέφαλος είναι και μέρος του σώματός μας, έτσι. Και τώρα στο τέλος μιλάμε όλη την ώρα για νευρομεταβολικές παθήσεις, για νευροφλεγμονές, για την κατάθλιψη και το καθεξής. Και αυτά είναι πολλά θέματα. Δηλαδή ξέρουμε πολλά περισσότερα θέματα, πράγματα. Δηλαδή ακόμα και για νευρογενή ανορεξία, που λένε κάποιοι ότι αυτή είναι μια περιοριστική δίαιτα για έναν άνθρωπο με νευρογενή ανορεξία. Και αυτό ας πούμε, που μιλάω τώρα είναι πολύ. Και όμως έχουμε ήδη κάποιες μελέτες δειλά-δειλά που δείχνουν να αλλάζουμε ζωή σε παιδιά με τέτοιες δίαιτες. Μόνοι τους την αλλάζουν. Έτσι. Τέλος πάντων, το μεγάλο μου πρόβλημα ήταν το έξεμα. Mm. Παρόλα όλες αυτές τις παθήσεις. Ήταν σε σημείο που φαινόταν. Ήταν σε σημείο εδώ που φαινόταν πολύ. Και μες στα αυτιά, αλλά ειδικά εδώ. Είχε και ενόχληση πόνου ή ήταν η εικόνα μόνο. Έτρεχε υγρά, πω. Με έτρωγε και κάποιες φορές και λέπια, έτσι, ανάλογα την περίοδο. Δύσκολο πράγμα, δύσκολο. Ήταν δύσκολο, έπαιρνα πάρα μικρός πολύ. Μικρός ήσου ξανθός, Όχι, όχι. Γιατί... Συνήθως αυτού του είδους τα εξέματα έχουν παιδιά τα οποία είναι ανοιχτό χρώμα, είναι ανοιχτό το δέρμα σου. Μπορεί να ήμουν λίγο πιο ξανθός. Συνήθως είναι πιο ανοιχτό χρώμα παιδιά. Μπορεί. Το έχω παρατηρήσει ότι πιο ανοιχτό χρώμα παιδιά παθαίνουν και εύκολα εξέματα. Ίσως έχει σχέση με τη μελανίνη. Εντάξει, λέω.
λέω τώρα, δεν ξέρω. Je ne sais pas moi, ιδιοπαθής απόψη μου. Idiotic and pathetic. Είχες το έξιμα. Είχα το έξιμα, οπότε και για εκεί κορτιζόνες, τοπικά κορτιζόνες, κάποιες φορές για να το αποφεύγω γρήγορα, ας πούμε, και από το στόμα, εντάξει, προσπαθούσα να το αποφεύγω. Να παίρνω συχνά. Η οποία κορτιζόνη σε βοηθούσε να φουσκώσει σωματικά, Ναι. Ή από το στόμα. Ναι, ή να με μπλόκαρε, ας πούμε, κι άλλο σε αυτό το θέμα της, του χάσιμου κιλών. Τέλος πάντων. Ξεφορτώματος κιλών, μην ξαναπεί χάσιμο, γιατί άμα χάσει κάτι θες να το βρει. Α, σωστό. Ξεφορτώνω με κιλά, σωστό. Δεν χάνω. Η άποψή μου τώρα. Σωστό, σωστό. Του ξεφορτώματος των κιλών. Ναι, της απόρριψης των κιλών, ναι. Και. Τέλος πάντων, άρχισα να λέω, οκ, τα έχω δοκιμάσει όλα, ό,τι μου λένε όλοι οι φίλοι μου, γιατροί, συνάδελφοι, τι να κάνω τώρα, ποια είναι η άλλη λύση, ας πούμε. Και άρχισα να μπαίνω σε forums μέσα στο ίντερνετ, ας πούμε. Και γκουγκλάροντας, βρήκα διαφορετικές ομάδες, ψωριασικές, εξεματικές κοινότητες και μιλούσαν όλη την ώρα για μια δίαιτα, δίαιτες, βασικά. Και λέω, με δίαιτα θα περάσει το πρόβλημά μου, γιατί δεν μας το λένε αυτό, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Και ήταν πάντα τα ονόματα keto, paleo, carnivore, carnivore, keto, paleo και αυτό σε επανάληψη. Ένα στους 10 άντε να έγραφε, ας πούμε, vegan diet ή plant-based, έτρωγε λίγο κράξιμο, ας πούμε, και μέναν μονίμως το keto, paleo, carnivore. Τι σημαίνει paleo? Paleo είναι, ας πούμε, ένας όπως τρώγανε στην παλαιολιθική εποχή. Πώς τρώγανε στην παλαιολιθική εποχή? Μεγάλη κουβέντα. Α, οκ. Μεγάλη για κουβέντα. Για άλλο κεφάλαιο. Μεγάλη κουβέντα, γιατί κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, κατά τις νέες γνώσεις που έχουμε στο χώρο, τις ανθρωπολογικές, η αληθινή paleo είναι μία υπερcarnivore δίαιτα, hypercarnivory, όπου έχουμε πάνω από 70%, τουλάχιστον 70% βρώση ζωικών προϊόντων. Και το άλλο 30%? Και το άλλο 30% ήταν κάποιες φορές, μπορεί να ήταν μέχρι και 100% carnivore, και κάποιες φορές υπήρχαν κάποια φυτική ύλη, ανάλογα την περίοδο. Okay. Φρούτα κυρίως. Με το καιρό, όταν άρχισε να αλλάζει η γη, από την πλειστοσκηνή δηλαδή, να μπαίνουμε στα τελευταία 10 με 13.000 χρόνια, 15.000 χρόνια που άλλαζε η γη, χαθήκανε και τα μεγάλα φυτοφάγα που πεπατούσαν στη γη, που λεγόταν μεγάλη πανίδα λέγονται, τα μαμούθες είναι τα πιο γνωστά, αρχίζαν και χάνονται. Τώρα μιλάς και παλαιολιθική εποχή. Ακριβώς. Είναι. Στο πέρασμα από την πλειστοσκηνή, δηλαδή Ice Age, εποχή των παγετώνων, προς την καινούργια εποχή που πήρε στη γη, που είναι εκεί πέρα που ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στη γεωργία, ναι, και στην αγροκτηνοτροφική επανάσταση. Εκεί πάθαμε τη ζημιά. Εκεί πάθαμε τη ζημιά. Αυτό με τη γεωργία, κυρίες και κύριοι, ενώ μας έχουν διδάξει στο σχολείο ότι η γεωργική επανάσταση έχει φέρει τον πολιτισμό, σήμερα θα σας πούμε, ή θα σας πει ο Θάνος που γνωρίζει καλύτερα, ότι η γεωργική επανάσταση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο ότι σήμερα έχουμε περισσότερες αρρώστιες παρά ποτέ. Είμαστε κοντύτεροι από ποτέ. Ακριβώς. Ζούμε λιγότερα χρόνια από ποτέ και έχουμε χειρότερη υγεία από ποτέ. Για δείξε κάτι, κάτι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λες με το κοντύτεροι. Συμφωνείς? Ναι. Πες το, αφού σου είπα, Θάνο. Τα έχω διαβάσει, αλλά ήθελα κάποιον ειδικό να τα πει. Λοιπόν. Τώρα θα σου γράφουν από κάτω, ας τον ειδικό να τα πει. Μην το σταματάς. Ναι, το σταματώ, είναι δικό μου το κανάλι, το θέλω κάνω. Τώρα, ό,τι πετάς εσύ, εμείς θα βρίσκω. Λοιπόν, δείξτε το ρε. Λοιπόν, τι δείχνω εκεί? Εκεί, θα ναι, από εκεί θα το δείξω. Λοιπόν, ναι, είναι τέλος πάντων από ένα βιβλίο ανθρωπολογίας. Λίγο πιο πάνω μάλλον πρέπει να πάω. Εδώ είναι ο άνθρωπος πριν την αγροκτηνοτροφική επανάσταση στα αριστερά μας, που είναι πιο ψηλός. Αυτός ο ψηλός ογκόμενος είναι ο άντρας πριν την αγροτική επανάσταση. Δίπλα. Ακριβώς, και δίπλα είναι μετά την αγροκτηνοτροφική επανάσταση. Κοιτάξτε, δηλαδή, κυρίες και κύριοι, τι πάθαμε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι, γράφει, ας πούμε, όλα τα τις, τι μπορούμε να δούμε. Αυτό λέγεται παλαιοπαθολογία. Όταν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε για τις παθήσεις των παλαιότερων ανθρώπων από τα οστά τους. Παλαιοπαθολογία. Έλα να σου πω, είναι αλήθεια αυτό που διάβασα, ότι λέει, μας έλεγαν παλιότερα ότι οι παλαιολιθικοί άνθρωποι ζούσαν λιγότερα χρόνια, γιατί λέει
Στα οστά τους δεν έβρισκαν τις παθήσεις τις εκφυλιστικές που έχουμε στη σημερινή εποχή μεγαλύτεροι άνθρωποι και θεωρούσαν ότι ο σκελετός ενός 80χρονου για παράδειγμα ήταν 30χρονο. Ακριβώς. Και γενικά αυτό είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί τώρα μπορεί να λένε πάλι η ίδια εικόνα, απλά έτσι ο σαρκοφάγος άνθρωπος στα αριστερά, ο ίδιος. Homo sapiens sapiens. Δηλαδή αυτό που είμαστε εμείς. Δεν είναι διαφορετικό είδος. Μην μπερδευτεί, γιατί κάποιοι λένε, πια ποιους ανθρώπους μιλάς, για το Homo erectus. Όχι. Homo sapiens sapiens. Okay. Όλα μικρινά δηλαδή με την κυριολεκτική επανάσταση. Και αυτό ο εγκέφαλος. Και ο εγκέφαλος, ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και ο εγκέφαλος έγινε πιο μικρό. Αυτό που θα πει, μάλλον είναι λόγω αυτού, είναι λόγω της αγωγή της φοιτικής ύλης σταδιακά μέχρι που στην γεωργική επανάσταση έγινε, όχι πια σποραδικά, αλλά με πρόγραμμα. Έγινε η πυραμίδα τροφών. Ξέρω εγώ αυτή αυτή την οποία έχουν δοξάσει τόσο πολύ και μας τα έχουν πρίξει με, με την πυραμίδα της διατροφής, τη μεσογειακή, που σου λέει στη βάση είναι όλα τα δημητριακά. Μεσογειακή που είναι η μεσοβέζικη, λύση. Ναι. Και σου λέει και πολύ πάνω στην πυραμίδα το κρέας, τα γαλακτοκομικά, όλα αυτά τα οποία... Μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό γιατί γίνεται ίσως ή και από ποια στοιχεία βγαίνει αυτό, αλλά το πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι εμείς δεν κατηγορούμε τώρα τη γεωργία. Έτσι, ήταν η μόνη λύση που είχαμε. Οκ. Okay. Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σήμερα στην εποχή μας να διατρεφόμαστε με διατροφή η οποία δεν είναι κατάλληλη για το ανθρώπινο είδος. Εμένα αυτό με σοκάρει, Έτσι. Γιατί είχα καταλάβει πριν να διαγνωστώ ότι αυτά που έτρωγα, μου πήρε 44 χρόνια αλλά το κατάφερα, ότι αυτά που έβαζα από πάνω έπαιζα ρόλο για το τι γινόταν μέσα και τι έφευγε από κάτω. Ήμουν τόσο εξυπνός ότι δεν μπορούσα να το καταλάβω πριν. Οπότε ήδη προτού διαγνωστώ έκανα διάφορες προσπάθειες, για παράδειγμα να μην πίνω καθόλου γάλα για ένα μήνα. Είδα ότι δεν σταμάτησε. Μετά να μην τρώω το ένα, μην τρώω το άλλο. Και όταν είδα πριν την κολονοσκόπηση και τις βιοψίες κλπ, ότι όταν ο γιατρός μου είχε πει για μια εβδομάδα να μην τρως φρέσκα φρούτα, μου είπε, φυλλώδη λαχανικά, να μην τρως τίποτε που να έχει ίνες, να τρως ας πούμε μόνο κρέας, γάλα, αυγά, τυρί και άντε και καμιά σπιρφέτα ψωμί. Είδα ότι προτού πάω να κάνω την εξέταση, αυτή η διατροφή που στην ουσία δεν είχε μέσα φυτικές ίνες, ήδη μου είχε κάνει κάποια βελτίωση. Έτσι. Οπότε μετά όταν μου είπα, ξέρεις τώρα πρέπει να πάρεις πολύ βαριά φάρμακα, γιατί τα νοσοκατασταλτικά είναι χάπια πολύ επικίνδυνα. Τα παίρνει κάποιος ο οποίος έχει κάνει μεταμόσχευση ενός οργάνου, για παράδειγμα, τα οποία συμβιβάζουν τη λειτουργία του νοσοποιητικού σου. Μπορεί να σε βοηθήσουν ώστε να μην έχει εξάρσεις ο γαστρεντερικός σωλήνας λόγω της Κρόνος, αλλά θα σου κάνουν και άλλες ζημιές. Μπορεί να πάρεις και κανένα άλλο σοβαρό νόσημα λόγω του ότι το νοσοποιητικό σου δεν είναι σε εγρήγορση. Και εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα που τρώω, τα πράγματα τα οποία έτρωγα με θρησκευτική βλάβεια, επειδή με είχε διδάξει η μάνα μου, ο πατέρας μου, η διαιτολόγος μου, ο ένας, ο άλλος, ότι πρέπει να τρως όσπρια, πρέπει να τρως φρέσκα φρούτα, φυλλώδη λαχανικά, φρέσκες τροφές, να αποφεύγεις τα λιπαρά, να αποφεύγεις το κρέας, να αποφεύγεις το... Όλα εκείνα με βλέπτα. Δηλαδή, μεγάλη υπόθεση να το καταλάβουμε. Τώρα, εγώ το έχω καταλάβει. Θα μου πείτε, το αφήσω στον γιατρό να μιλήσει. Εγώ το έχω καταλάβει και το έχω δει στην πράξη, ότι τρώγοντας μια διατροφή η οποία είναι η διατροφή για την οποία έχει φτιαχτεί το σώμα μας και το DNA μας είναι τέτοιο, είναι γραμμένο στο DNA μας ότι αυτά κάνει να τρώμε, αποφεύγεις ένα σωρό αρρώστιες. Έτσι. Ή γιατρεύονται κάποιες αρρώστιες τις οποίες είχες επειδή έτρωγες άλλα πράγματα από αυτά που είσαι προγραμματισμένος. Γιατί ποιος είναι ο λόγος που αρρωσταίνουμε, έτσι, το γιατί, έτσι, που απαντάμε ιδιοπαθείς. Γιατί η ιατρική του δυτικού κόσμου, η δυτική ιατρική, η συμβατική ιατρική, απαντάει στο πώς αρρωσταίνουμε. Τι συμβαίνει δηλαδή, σε παθοφυσιολογικό επίπεδο, παθολογοανατομικό επίπεδο, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και γι' αυτό έχουμε τις θεραπείες για να μπλοκάρουμε, τις βιολογικές θεραπείες που είπες πιο πριν. Γιατί όμως, γιατί είναι εκεί τα αντισώματα, γιατί είναι εκεί, γιατί αντιδράει έτσι ο οργανισμός. Ο λόγος λοιπόν που αρρωσταίνουμε τον απαντάει η εξελικτική ιατρική, evolutionary medicine, που κοιτάει αυτό το evolutionary mismatch, δηλαδή η εξελικτική αναντιστοιχεία. Evolutionary mismatch, έτσι. Εξελικτική αναντιστοιχεία. Έτσι, ένα κακό match δηλαδή μεταξύ του σώματός μας, του capacity μας, δηλαδή τι μπορούμε να αντέξουμε,
σαν σκεύος, που δεν θέλω να πω ότι είμαστε σκεύοι απλά, έτσι, ψυχή και σώμα, με το tendency, με αυτό που έρχεται από πάνω. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θεωρείς ότι θα γίνεις vegan, sorry, ποιο είναι τώρα τους vegan, τους συμπαθώ πάρα πολύ τα αδέρφια μας vegans. Ναι. Δεν έχω προβλήματα, δηλαδή, αυτοί προσωπικά. Αυτοί έχουν προβλήματα μαζί σου. Σίγουρα, τους ερεθίζω λίγο. Κοίταξε, θέλω εδώ να κάνω ένα disclaimer, ότι αυτά που λέμε σήμερα εδώ, είναι η προσωπική μου άποψη εμένα, ως ανθρώπου, το ότι έχω επιλέξει να κάνω για την υγεία μου. Είναι η επιστημονική άποψη του Θάνου ως ιατρού, αλλά και ως ανθρώπου που έχει επιλέξει να κάνει για την υγεία του, και δεν σημαίνει ότι αυτά για τα οποία μιλούμε, εγώ τουλάχιστον τα λέω για να τα επιβάλλω ή για να... ή τέλος πάντων, αν κάποιος δεν ακολουθεί, θέλει να ακολουθήσει τον εντελώς αντίθετο δρόμο που είναι αυτός του βιγκανισμού, είναι πάλι ευπρόσδεκτος στο κανάλι μας, είναι πάλι για μένα μιλάω τώρα, πάλι θα τον αγαπώ και πάλι, ενώ είναι αποδεκτό. Απλώς να σου πω κάτι, εγώ ένιωθα τύψεις και νοχές, γι' αυτό ενθουσιάστηκα με το που σας ανακάλυψα, ότι γνώριζα αυτό το μυστικό και δεν το έλεγα. Έτσι. Μα και εγώ αυτό ακριβώς έλεγα. Ένιωθα τύψεις και νοχές. Δεν γίνεται. Έτσι. Να ξέρω αυτό το πράγμα και να μην το λέω. Έβλεπα να βοηθάει εμένα, να βοηθάει τους ασθενείς μου που το εφαρμόζω μαζί τους. Δεν γίνεται πια. Βλέπω ότι υπάρχουν μελέτες που το υποστηρίζουν. Έχουμε την καινούργια μελέτη από το Harvard με 2029 carnivores που παρουσίασα και έκανε αίσθηση. Ξέρουμε πολλά. Ξέρουμε πολλά. Δεν μπορεί να μην μιλάμε και όλη την ώρα να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Οι vegans μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν και εγώ είμαι πολύ υπέρ. Δικαιούνται να το κάνουν, ρε αγαπητοί. Δικαιούνται, ναι. Πολύ υπέρ ο καθένας να διαλέγει τι να τρώει και δεν είμαι καθόλου υπέρ του ban, δηλαδή να πούμε ότι απαγορεύεται μια τροφή που προσπαθούν σε κάποιες περιοχές να το κάνουν για το κρέας, για διάφορους λόγους, περιβαλλοντικούς. Τι απαγορεύεται το κρέας. Ακριβώς, ή να μειώνουμε το κρέας ή να κυνηγάμε με δασμούς το κρέας που έχουν γίνει ανά περιόδους χρονικές στην ανθρωπότητα. Είμαι πολύ κατά, είμαι υπέρ της ελευθερίας. Οι vegans είναι ένα, και οι χορτοφάγοι, όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται για τη διατροφή τους, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς που δεν σκέφτονται. Είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μένα. Δηλαδή, τους σέβομαι πάρα πολύ. Πάντως, εγώ είχα δοκιμάσει σε κάποια φάση, Θάνο, το 12, για 6 μήνες έκανα την vegetarian. Τότε ήταν που έχασα 4 δόντια από περιοδοντίτιδα. Προφανώς είχε ανέβει το ζάχαρο μου και το είχα ψάξει η ίνσουλιν αντίσταση μου. Και είχα βγάλει πολλά εκζέματα και είχα πάρει και 15 κιλά μέσα σε 6 μήνες. Και το σταμάτησα. Το προσπάθησα. Το προσπάθησα, αλλά δεν χόρτενα. Δεν χόρτενα. Και έτρωγα μεγάλες ποσότητες και προφανώς επειδή έτρωγα τα τάνθρακες, αυξανόταν η ινσουλίνη και επειδή αυξανόταν η ινσουλίνη, αυξανόντουσαν επίσης και οι λιγούρες και γινόταν άσχαμος. Να κάνουμε μια μέρα ένα βίντεο για την ινσουλίνη αντίσταση. Φουλ, μέσα. Εντάξει, να κάνουμε. Ναι. Και το είχα δοκιμάσει τότε και καταλαβαίνω το σκεπτικό πίσω από το να είναι κάποιος χορτοφάγος ή να είναι βίγκαν. Το αντιλαμβάνομαι. Όμως εμένα στην πράξη μου έδειξε η δική μου προσπάθεια, η δική μου δοκιμή, ότι μου έκανε κακό στην υγεία μου. Έτσι είναι. Και εγώ είχα ουλιτίδες τρομερές, τώρα που τις ανέφερες, μέσα σε όλες αυτές τις παθήσεις. Από μικρό παιδί, αιμορραγίες, τώρα πια τίποτα. Τα τελευταία 5 χρόνια, 4,5 χρόνια. Πάντως η διατροφή carnivore, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που την ακολουθούν, ότι ενισχύει τη στοματική υγεία και ότι γίνονται και τα ούλη πιο υγιεί και τα δόντια πιο γερά. Έτσι. Ναι. Έτσι είναι. Το βλέπουμε. Δεν ξέρω αν ερευνητικά έχει αποδειχθεί, αλλά επειδή μπαίνω και εγώ στα διάφορα φόρα και στις διάφορες κοινότητες των ανθρώπων που προσπαθούν μέσω μιας carnivore διατροφής, μιας διατροφής η οποία είναι εξελιχτικά κατάλληλη για τον άνθρωπο με βάση τις γνώμες των επιστημόνων, των προοδευτικών, να καταπολεμήσουν τα ζητήματα της υγείας τους και να αυξήσουν την σωματική τους διάβγεια, την νοητική τους διάβγεια και τη σωματική τους ικανότητα. Δηλαδή, είναι μεγάλη υπόθεση να χρησιμοποιείς το σώμα σου και τον εγκέφαλο σου συμπεριλαμβανόμενο, να το χρησιμοποιείς στο πλήρες δυναμικό του, στο full capacity. Έτσι. Δηλαδή, μεγάλη ιστορία να ξυπνάς το πρωί και μέχρι το βράδυ που θα πας να κοιμηθείς να είσαι δημιουργικός, ενεργητικός, και να έχεις ψυχική ενέργεια. Ναι, να έχεις ενέργεια και να έχεις και διάβγεια. Ναι, ναι, ναι.
η ιστορία. Εγώ έχω κόψει και τη σιέστα πλέον. Ήταν legendary, ήταν θρυλικό. Για τη σιέστα μου έχω φάει πολλές φωνές τα παιδιά μου μεγαλώνοντας. Ήθελα πάντα και ένα μεσημέρι. Πλέον δεν το έχω ανάγκη. Γιατί δεν έχεις αυτές τις πτώσεις του ζαχάρου, αυτή την αστάθεια στην ενέργειά σου. Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Η γεωργία λοιπόν είναι, δεν την κατηγορούμε, ήταν μια λύση. Δηλαδή, εγώ το λέω πάντα. Φαντάσου είναι η οικογένειά σου, έχουν αρχίσει καταστρέφεται όλη η γη, έχουν επιδείξει πάνω σε ένα αερόστατο, φεύγουν και τους έχεις φορτώσει όλους, έχεις καταφέρει, τρέχεις κι εσύ, η γη καταστρέφεται και λες, θα επιδείξω να τους πιάσω, ας πούμε, και τους πιάνεις και είσαι απλά καρμασμένος έτσι. Δεν έχεις τη δύναμη ούτε να σηκωθείς, ούτε να αφαιθείς να πέσεις, γιατί θα πέσεις στο κενό. Αυτό ακριβώς είμαστε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε κάνει ένα βήμα προς τη γεωργία, μετά έρθει η εκβιομηχανοποίηση και ούτω καθεξής, η βιομηχανική επανάσταση, στο processed food, επεξεργασμένο τρόφιμο, και όλα αυτά μας έκαναν αυτό το evolutionary mismatch, το οποίο δεν είναι μόνο η διατροφή, αν και κατά τη γνώμη μου το 80% παίζει η διατροφή. Αλλά είναι και ο τρόπος που καθόμαστε, η καρέκλα π.χ. δεν υπάρχει στη φύση. Δεν είναι φυσικός τρόπος για κανένα ζώο. Έχει και ένα συγκεκριμένο σκαμπό το οποίο... είναι λίγο εξελικτικά συμβατό. We are what we eat. Η ταινία. Όχι, το... Α, ναι, ναι, we are what we eat. Ναι, δεν γιατί μιλάω για την ταινία. Αναφέρεις την ταινία που ετοιμάζω βίντεο τώρα. Όχι. Είμαστε ότι τρώμε αυτό το... Πες μου και την ταινία. Είναι η ταινία που είναι στο Netflix. Είναι η ταινία καινούργια, η σειρά στο Netflix, ναι. Που έχουν βάλει και έχουν συγκρίνει σε μια randomized control trial. Δηλαδή, είναι ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί μια μελέτη. Ναι, ήταν όλο από την αρχή στημένο. Όταν θα φτιάχνει τη μελέτη, θα υπάρχουν από πίσω αυτοί και θα τραβάνε. Και η μελέτη είναι από έναν τον Gardner, που είναι ένας πολύ γνωστός στο Stanford καθηγητής διατροφολογίας, και χωρίσανε 21 νομίζω ζευγάρια δίδυμων σε δύο, τους χωρίσανε μεταξύ τους, και οι μεν τρώγανε vegan διατροφή και οι άλλοι μια omnivore, μια παμφάγα ας πούμε διατροφή. Μια κλασική διατροφή. Κλασική διατροφή. Mm. Και μπορούσαν να τρώνε όσο θέλουν. Χωρίς να μετράνε θερμίδες. Ούτε η μεν, ούτε η δε. Ούτε η μεν, ούτε η δε. Μιλάμε για ζευγάρια μονοζυγωτικών διδύμων, ώστε να έχουν το ίδιο DNA. Ναι. Ακριβώς. Μελέτες διδύμων και σε διατροφή. Wow, νόμιζα τα μόνο στην ψυχολογία. Wow, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ δυνατές αυτές, κάνουν. Ναι, ναι. Όλες οι δυνατές μελέτες. Ακόμα και δηλαδή, αυτός κάνει τρομερούς σχεδιασμούς μελετών. Μπορεί να έχουν τρομερή μεροληψία. Έτσι. Τα ξέρεις. Ναι. Παρόλο που τα μαθήματα που έχουν σχέση με την έρευνα ήταν μαθήματα τα οποία τα περνούσα με 10 και τα κατήχα και τα κατέχω αρκετά καλά, έχω μεγάλη καχυποψία για όλες τις μελέτες. Mm. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να σχεδιάσεις μια μελέτη ξεκινώντας από το αποτέλεσμα που θες να βγάλεις. Mm. Έτσι ακριβώς. Και δεν γίνεται να υπάρχει μελέτη διαιτολογική και διατροφολογική που να λέει το φαγητό του McDonald's είναι υγιεινό. Mm. Και η οποία να χρηματοδοτείται από τα McDonald's και να θεωρούμε ότι... Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να πειράξεις μια μελέτη. Ναι. Αλλά τα McDonald's μπορούν πολύ εύκολο να γίνουν vegan και τους συμφέρει πολύ οικονομικά να βεβαίως γίνουν vegan. Βεβαίως τους συμφέρει, ναι. Οπότε ακόμα και τα McDonald's που είναι οι τελευταίοι που κερδίζουν εκεί, όλη η μελέτη χρηματοδοτείται από την Beyond Meat. Αυτή η εταιρεία δηλαδή που βγάζει ψεύτικο κρέας, plant-based κρέας, που μέσα έχει μια τέτοια λίστα από ingredients, έτσι, συστατικά, και έχει μέσα σπορέλαια, έχει μέσα... Κραμβέλαιο σίγουρα, κραμβέλαιο, στανταράκι, γλουταμινικό μονονάτριο, οπωσδήποτε, ναι. Ακριβώς, ένας χαμός, με άγνωστες λέξεις. Συντηρητικά, είναι σχετικά γεύσεις. Α, τη μία έχεις κρέας και πρέπει να λέξεις αυτό. Πυκνωτικά, όλα έψιλον, όλα έψιλον. Έτσι. Όλα έψιλον. Οπότε έρχεται τώρα ένα βίντεο θα κάνω που είναι λίγο debunk. Θα βγει στο Netflix αυτό, ε. Έχει βγει ήδη νομίζω. Δηλαδή μου στέλνουν ήδη με ερωτήσεις. Είχα δει πριν 4-5 χρόνια, είχα δει στο Netflix ένα άλλο ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι τον τίτλο, το οποίο μιλούσε υπέρ του βιγκανισμού και μάλιστα είχε και μια ομάδα αθλητών. Το Game Changers. Ναι, αυτό. Είναι των ίδιων παραγωγών. Το οποίο θα, παρόλο που ήμουν τότε κανονική. Κανονική, ήμουν omnivore, έτρωγα τα πάντα. Δεν έκανα καμία ειδική διατροφή. Δεν έκανα καμία δίαιτα αποκλεισμού.
Ήμουν θετική ως προς το βιγκανισμό. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι έχοντας κατοικίδιο στην οικογένεια και αγαπώντας πολύ τα ζώα, μπαίνει στη διαδικασία να προβληματιστείς. Φυσικά, κάτι που με κρατάει πίσω είναι ότι και ο σκύλος μου είναι καρνιβόρο, οπότε... Οκ, okay, πώς γίνεται να λες επειδή έχω σκύλο δεν τρώω κρέας, αφού ο σκύλος σου τρώει βασικά κρέας. Και ας είπε, εγώ θεωρώ ότι και οι ασθένειες του σκύλου, αφού είμαι σκύλο μαμά, ότι οι ασθένειες του σκύλου όπως ο διαβήτης και ο καρκίνος και αυτά έχουν σχέση με τις τροφές τους που έχουν μέσα δημητριακά και τα τάνθρακη. Ενώ στη φύση τους οι σκύλοι δεν τρώνε, τρώνε μόνο λίπος και κρέας οι σκύλοι. Ακριβώς. Γιατί στη φύση δεν υπάρχουν τόσο. Δεν υπάρχουν δημητριακά. Πού θα βρει το ρύζι να το φάει ο σκύλος? Και πώς θα το φάει το καλαμπό και δεν το κάνει μέσα στην κοφρέτα? Τέλος πάντων. Αλλά ο κτηνίατρος ρωτάει, τι ταΐζεται το σκυλί σας? Ο γιατρός έχει ρωτήσει ποτέ τι τρως? Καλή ερώτηση. Εμένα μου έχει κάνει θέμα και ο κτηνίατρος ότι δίνω κρέας και λίπος μόνο στο σκύλο και του είπα δεν πειράζει. Μα είναι το μπαρφ, το κλασικό. Άμα δεν ζήσει, του λέω, πάνω από 20 χρόνια, τότε να μου βγάζει παρατήρηση. Του είπα, δεν ξέρω, θα δείξει το σκύλι μου, θα ζήσει. Λοιπόν, είδα την ταινία αυτή, την προηγούμενη, και παρόλο που δεν ήμουν αρνητικά διατεθειμένη ως προς το χορτοφαγία, είπα, είναι στημένο. Και ήταν κάτι το οποίο λειτουργήσε ανασταλτικά σε μένα. Δηλαδή, με έκανε να δω με μεγαλύτερη... καχυποψία την αποφυγή λήψης ζωικών προϊόντων παρά να ενισχύσει. Φυσικά, εγώ ήμουν ένας στους 100 ίσως που. Γιατί ως επιστήμονας, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο δίνονταν τα επιχειρήματα, έλεγα όχι. Είναι logical error. Όχι, είναι gaslighting αυτό. Ήμουν έξαλλη. Ώστε αυτοί οι ίδιοι έχουν κάνει κι άλλο, Ναι. Okay. Άμα βάλουμε την ταινία το Game Changers τώρα, θα κάνουμε όλη την ώρα παύσεις και θα κάνουμε debunk. Με μελέτες ακριβώς. Ότι αυτό δεν ισχύει, ας πούμε. Που δείχνουν το αίμα που έχει με τα τριγλικερίδια που έχει κάνει, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι όλα λάθος. BS. Λοιπόν, είμαστε στην Γεωργική Επανάσταση. Είχες πει ότι ήταν γι' αυτό μία κάποια λύση. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται τελικά είναι ότι όλη η ιστορία του ανθρώπου πρέπει να τη σκεφτούμε σαν ένα βιβλίο που έχει 100 σελίδες, για να το κάνω πιο απλά. 99 σελίδες έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Τρώμε 70%, 80%, 90%, 100% ίσως στους παγετώνες κρέας και έχουμε περάσει περίπου 500-600 χρόνια συνολικά παγετών, πολλές γενιές λοιπόν. 99 σελίδες είναι ένα βιβλίο ιστορίας, έχει μια συνέπεια. Και στην τελευταία σελίδα, γυρνάς στη σελίδα και αρχίζουν και σκάνε aliens, και αρχίζουν και επιτίθονται άνθρωποι, ας πούμε, σαν το Matrix, υπολογιστές, και δεν υπάρχει συνέπεια στο βιβλίο. Αυτό είναι η ιστορία μας. Το σώμα μας έχει κλατάρει σε αυτό εδώ το mismatch. Και γι' αυτό έχουμε την άνοδο των χρόνιων παθήσεων, έτσι, γι' αυτό είχαμε στην αρχή απλά μια φθήνουσα πορεία, έτσι, οι Κινέζοι ίσως λίγο παραπάνω, γιατί ήρθε η αγροκτηνοτροφική επανάσταση πιο πριν και εκεί πέρα. Και το στην Κίνα μιλάμε και το ρύζι, με τους τόνους. Και όλοι μετά, γι' αυτό οι Γερμανοί, ας πούμε, οι Vikings που είναι πιο δυνατοί, πιο ψηλοί, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε δει, γιατί έχει έρθει πραγματική γεωργία στο βορρά πριν 2 με 3 χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι 5 και 6 χιλιάδες χρόνια σαν εμάς τους Έλληνες. Ήμασταν πρωτοπόροι τώρα. Πρωτοπόροι. Και Θεία Δήμητρα και όλα, ναι. Λόγω των καιρικών συνθήκων κιόλας, έτσι, όλο αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό ακριβώς είναι, αυτή ακριβώς είναι η θεωρία. Γι' αυτό βλέπουμε όλη την ώρα την παχυσαρκία άνοδο, τον διαβήτη, έτσι. Εννοείται η εκβιομηχάνηση έχει φέρει τον χαμό αυτή τη στιγμή, με την άνοδο της χρήσης των σπορελαίων, κάποιοι λένε, που έχουν άμεση συσχέτιση. Εντάξει, και εκεί παιδεύονται οι εταιρείες να κάνουν μελέτες όλη την ώρα, οι οποίες είναι πολύ βραχυπρόθεσμες και δείχνουν ότι και πες καλά. Πες μας έτσι σε μία πρόταση τα σπορέλαια τι ζημιά κάνουν. Μία πρόταση. Σε μία πρόταση είναι, το θέμα είναι η οξύδωση. Το θέμα δεν είναι δηλαδή τα λιπίδια που έχω και τώρα, είναι και ένα βίντεο που, στο κανάλι που έρχεται. Θα γράψω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο για το κανάλι του Θάνου, για τη σελίδα του στο Instagram, η οποία είναι very professionally curated, είναι πολύ επαγγελματικά προσεγμένη σελίδα που έχει μικρά βιντεάκια τα οποία είναι έτσι πολύ χρήσιμα και κατατοπιστικά.
το email σου, θα γράψω τι άλλο θες να γράψω, τι στοιχεία επικοινωνίας μου δώσεις, θα τα γράψω, Θάνο, γιατί είμαι σίγουρη ότι αρκετοί άνθρωποι από το κανάλι θα ενδιαφερθούν. Και επίσης οι φίλες και οι φίλοι που τους έχω μιλήσει ήδη, γιατί έχω μιλήσει σε κάποιους ανθρώπους έτσι εντελώς ερασιτεχνικά, ιδιωτικά, και είπα ψάξει λίγο το carnivore, ανθρώπους με αυτοάνωσα νοσήματα, με ψωριασική αρθρίτιδα, με τέτοια. Τους είπα ψάξτε το λίγο, ψάξτε το λίγο, ψάξτε το λίγο. Ψάξτε το. Ψάξτε το, ναι. Και θα κάνουμε και άλλες συναντήσεις με τον Θάνο, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, θα υπάρξουν ερωτήματα για να απαντήσουμε και επιμέρους ζητήματα. Mm. Άρα, εσύ τώρα, Θάνο, λες ότι η διατροφή που κάνουμε, η κλασική διατροφή που κάνει ένας άνθρωπος στην εποχή μας, είναι επιβλαβής, γιατί αποκλίνει πολύ από την διατροφή για την οποία έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα. Τα σπορέλαια, π.χ. δεν υπάρχουν στη φύση. Για τι είδους διατροφή έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα? Ας πούμε ότι η φυσική ανθρώπινη τροφή, που την ονομάζω εγώ έτσι τώρα. Φυσική ανθρώπινη τροφή, γράψτε. Έτσι. Ναι. Fat, φυσική fat. Ανθρώπινη τροφή, για να fat. Μην είμαστε fat. Φάτε για να μην είστε φάτ. Φάτε για να μην είστε φάτ. Φάτε φυσική ανθρώπινη τροφή. Φάτε φυσική ανθρώπινη τροφή. Ναι. Η φυσική ανθρώπινη τροφή, άλλοι μπορούν να το πούνε, ας πούμε, η ειδική για το είδος μας τροφή, mm-hmm. και αυτός είναι επιστημονικός όρος, έτσι, είναι ένα φάσμα. Δεν είναι μια συγκεκριμένη διατροφή. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μέσα σε αυτό το φάσμα, το core, ο πυρήνας, είναι το κρέας. Okay. Κάναμε πριν μια αρχική κουβέντα για μένα και μου λες τι είδους carnivore είσαι, και είπα στο Θάνο ότι ξυπνάω το πρωί, εξακολουθώ να πίνω καφέ. Υπάρχει έτσι ένα μικρό debate στην κοινότητα των carnivore, κάποιοι πίνουν καφέ, κάποιοι δεν πίνουν καφέ. Πίνω καφέ, πίνω πολύ κατσική σιωγάλα, πλήρες, τα θέλω τα ζωικά λιπαρά μου, τα επιθυμώ. Για απόπαστον, δηλαδή έτσι ένα μικρό γεύμα λίγο πριν το μεσημέρι, θα φάω αυγά βραστά με βούτυρο. Το κυρίως γεύμα μου θα είναι κρέας με φέτα, με τσέταρ, με τυρί. Και το βράδυ θα φάω ένα γιαούρτι. Αλλά στο ενδιάμεσο θα πιω είτε καφέ ντεκάφ, είτε κανονικό καφέ, είτε ντεκαφεϊνέ, είτε κανονικό καφέ, μεγάλα πρόβιο, κατσικίσιο. Αυτά τρώω, και μου είπες ότι είναι carnivore, αλλά δεν είναι lion. Ναι, μου το πες, ναι, ναι. Εντάξει, είναι λίγο πιο. Είμαι carnivore όμως, δεν είμαι κέτοβορ. Είναι σίγουρα carnivore. Εντάξει, μπορεί να είναι στα όρια με κέτοβορ, carnivore όμως θα το ονομάσω. Τι σημαίνει κέτοβορ? Κέτοβορ είναι, ας πούμε, ότι τρώμε κρέας, κάνουμε μια carnivore διατροφή, αλλά προσθέτουμε, ας πούμε, και άλλα πράγματα, όπως κάποια, ας πούμε, ρίγανη. Που μπορεί κάποιος να τους δημιουργεί προβλήματα. Okay. Ότι έχουμε βρει κάποια πράγματα, ή κολοκυθάκι, ας πούμε. Το οποίο στην ουσία θεωρείται φρούτο. Είναι φρούτο. Okay. Η αγκούρι. Οπότε τρώω, το κυρίως γεύμα μου είναι το κρέας, και απλά προσθέτω αγκούρι. Πώς είναι, παιδί μου, το δικό μου κέτοβορ, αφού τρώω μόνο αλάτι και δεν τρώω. Ακριβώς. Είμαι carnivore, σε παρακαλώ πολύ, προσπάθησα πάρα πολύ. Όχι, όχι. Έχει από το τέλος Μαΐου, τώρα είναι Ιανουάριος, δηλαδή είμαι 7,5 μήνες carnivore. Αυτό είπα, δεν ήξερα ότι άμα βάζεις κάποια μπαχάρια μέσα. Τίποτα δεν βάζω, μόνο αλάτι. Ναι. Λοιπόν. Η φυσική ανθρώπινη διατροφή για τον άνθρωπο είναι να τρώει ζωικά προϊόντα. Και τα ψάρια είναι καλά. Απλώς εγώ έχω θέμα με τα ψάρια. Έχω δυσανεξία και θα τα ξαναεισάγω. Είναι elimination diet αυτό, δεν είναι δίαιτα αποκλεισμού. Είναι ultimate elimination diet. Ultimate elimination diet. Η απόλυτη, δηλαδή, άμα το σκεφτεί κάποιος, γι' αυτό και βοηθάει, είναι μια low fiber, χαμηλή σε φυτικές ίνες. Low FODMAPs, που είναι κάποιες συγκεκριμένοι υδατάνθρακες που πειράζουν σε ανθρώπους με σύνδρομο βερέδες του εντέρου και σε ανθρώπους με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Είναι μια low sugar. No sugar. No sugar. Εντάξει, μέσα στο γιαούρτι μπορεί να έχει λίγη φυσική ζάχαρη. Ακριβώς. Ναι. 4%, ας πούμε, στο κατσικίσιο είναι πάνω 4,5%. Ναι, ναι. Λίγους υδατάνθρακες έχει το γιαούρτι, ναι. Ναι. Γι' αυτό και το τρώω το βράδυ για να με βοηθάει με τον ύπνο. Πολύ σωστό. Έλα να σου πω, προοδεύω, ναι. Παρόλο που δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι ειδική. Και να πούμε ότι ο άνθρωπος γενικά τρώει κάποιους υδατάνθρακες. Όπως είπες, είτε από το γιαούρτι, είτε από το γάλα, είτε από κάποια μούρα. Έτσι. Δηλαδή, είπαμε, είναι υπερσαρκοφάγος, σημαίνει να είναι πάνω από 70% κρέας.
Να σε ρωτήσω κάτι, Θάνο, δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και να σκέφτεται, θα ήθελα να εξανθρωπίσω τη διατροφή μου. Να τη φέρω πιο κοντά στην φυσική ανθρώπινη διατροφή, αλλά ρε παιδί μου, γουστάρω τη σάλατα. Γουστάρω τη σάλατα. Εν μεταξύ, το ελαιόλαδο το δικαιούμαστε στην καρνιβόρε. Ναι. Εντάξει. Το δικαιούμαστε. Αρχίζουμε και πάμε τώρα στο κέτο. Συγγνώμη, αλλά... γιατί ακόμη και πολύ αυστηροί carnivores το λένε είτε θα έχει βούτυρο το κρέας μου είτε ελαιόλαδο. Έχεις δίκιο. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να βάζουμε στάμπες. Δηλαδή δεν είμαστε σαν ιδεολόγοι, δεν είμαστε σαν ανάποδοι vegans. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που τα κάνουμε αυτά. Αυτά είναι θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ναι, ναι. Εσύ σε βολεύει αυτή η προσέγγιση. Αν το ελαιόλαδο δεν σε πειράζει. Δεν με πειράζει. Και αυτό μπορείς να το κρίνεις τώρα. Γιατί έχεις κάνει έχεις κλείσει τη διατροφή σου, την έχεις κάνει στενή και μπορείς να εισάγεις ελαιόλαδο, δίνεις 2 εβδομάδες. Δύο εβδομάδες δεν αισθανώ. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι σε μια δίαιτα αποκλεισμού και θέλει να εισάξει μια καινούργια τροφή για να δει αν τον πειράζει ή όχι, την τρώει για 2 εβδομάδες και μετά κρίνει. Λοιπόν, μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να πει: ναι, θέλω να εξανθρωπίσω λίγο τη διατροφή μου, αλλά θέλω να τρώω και λίγη σαλάτα, θέλω να τρώω και κανένα φρούτο. Τελικά. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει 70% το θερμίδο που παίρνει ή το ποσοστού της τροφής να είναι από ζωικές τροφές και να έχει και ένα 30%. Okay. Μα υπάρχουν και. Αυτό ήθελα να πω ότι σε όλη αυτή το φάσμα. Δεν είναι μόνο που είναι ο πυρήνας η Lion Dieta, η Carnivore Dieta, η Keto Dieta. Αρχίζει και μεγαλώνει το φάσμα αυτό και αρχίζει και βάζει μέσα και το γονική δίαιτα ή τέλος πάντων μετά χαμηλώνει τα ανθράκων δίαιτα ή πολύ χαμηλώνει τα ανθράκων, μετά λίγο λιγότερο χαμηλώνει τα ανθράκων. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο φάσμα. Είναι δίαιτες που κάναμε οι άνθρωποι στο φυσικό μας περιβάλλον. Γιατί τι θα βρεις, σε ρωτάω, στη σαβάνα? Έχεις δει ποτέ φωτογραφία από σαβάνα? Θες να σου δείξω? Ναι. Λοιπόν, ας δείξουμε λίγο, γιατί αυτό το κάνω και στους ασθενείς, για να καταλάβουμε πώς τα κανονικά θα πρέπει να φαίνεται το ψυγείο μας. Γιατί ο άνθρωπος έζησε στη σαβάνα για πάρα πολύ μεγάλη περίοδο της ζωής του. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες χρόνια. Έτσι, λοιπόν. Πάμε στη σαβάνα, έτσι. Να δούμε τη σαβάνα. Έτσι μοιάζει κανονικά το φυσικό μας περιβάλλον. Ή τέλος πάντων, μία εικόνα από φυσικό μας περιβάλλον. Τι θα μπορούσαμε να φάμε εδώ πέρα? Δηλαδή, πού είναι τα όσπρια? Cupcakes. Cupcakes. Παγωτό βανίλια. Πού είναι τα μακαρόνια? Παγωτό βανίλια μαγαδασκάρες. Μαγαδασκάρες. Ναι. Πού είναι τα 5 με 6 servings στη μεσογειακή διατροφή όταν ξεκινήσανε πριν... κάποια χρόνια, ας πούμε, και προτείνανε 5 με 6 από δημητριακά, εκείνη η βάση της πυραμίδας. Πού είναι τα φρούτα? Δεν είμαι κατά των φρούτων. Δεν θέλω να φτάσω τώρα να πω ότι τα φρούτα είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Αλλά πού είναι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι είναι ποτήρια. Και κάποιος μπορεί να είναι αυτό το ποτήρι. Κάποιος άλλος μπορεί όμως να είναι αυτό το ποτήρι. Και αυτό το ποτήρι θα γεμίσει πολύ γρήγορα με μια ισόπουση ποσότητα νερού. Αυτό εδώ θα αντέξει. Αυτό θα ξεχυλήσει. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με την έκφραση κάποιων γονιδίων και τελικά την εκδήλωση μιας πάθησης. Γιατί είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε κάποιες γκαντεμιές, που λέω εγώ, που να συμπέσουν. Αυτό ήθελα να σου πω, Θάνο. Ότι δεν παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν τη συνηθισμένη διατροφή που κυκλοφορεί. Πώς το λένε, τη δυτικού τύπου διατροφή. Τη δυτικού τύπου διατροφή. Δεν παθαίνουν όλοι αυτοάνοσα. Όχι. Δεν παθαίνουν όλοι διαβήτη. Δεν παθαίνουν όλοι υπέρταση. Υπάρχουν κάποιοι που δεν παθαίνουν. Ίσως αυτοί να μην παθαίνουν, επειδή ίσως να μην έχουν τις γενετικές προδιαθέσεις για να πάθουν ή να μην έχουν τόσο πολύ στρες στη ζωή τους όσο έχουν άλλοι ή να μην συμπίπτουν κάποιοι άλλοι παραγόντες. Εγώ, για παράδειγμα, έκανα ένα γενετικό τεστ το οποίο μου δείχνει ότι έχω γενετική προδιάθεση μέτρια για διάφορες παθήσεις, μεταξύ των οποίων και νόσος Crohn, την οποία έπαθα. Προφανώς, αν δεν είχα γενετική προδιάθεση, έπαθαινε κάτι άλλο για το οποίο θα είχα γενετική προδιάθεση. Ναι. Ο καθένας έχει την αχίλιο πτέρνα του. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Εγώ όμως είμαι αποφασισμένη ότι δεν θα πάθω ούτε τους καρκίνους για τους οποίους έχω γενετική προδιάθεση και το έχω μάθει, ούτε την νόσο Αλτσχάιμερ, ούτε το Πάρκινσον. Είμαι αποφασισμένη. Πώς και έτσι είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί κάνω τη διατροφή που κάνω, τώρα έτσι. Κάνω τη διατροφή που κάνω
Και επίσης ζω μια ζωή στην οποία δεν ανέχουμε κανένα τοξικό και κανένα ναρκισσιστή να με βασανίζει. Σωστό. Οπότε δεν θα το πάθω. Σωστό. Γιατί εγώ τότε που το πάθα ήταν όταν είχε αρχίσει η κακοποίηση στην παιδική μου ηλικία. Στα 3 μου άρχισε το ξύλο και στα 4 εκδήλωσα την Crohn's. Νομίζω ότι είναι όλα πολύ συνδεδεμένα. Όπως είπες και εσύ πολύ ορθά προηγουμένως, και νομίζω πάμε σε μια πιο ολιστική ιατρική αντιμετώπιση. Έτσι. Και ψυχολογικο-ψυχιατρικό ιατρική αντιμετώπιση των ζητημάτων, ακόμη Έτσι. Και αυτών των σωματικών. Και ολοκληρωμένη στην ουσία. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι ότι κάθε συμπεριφορά και κάθε κατάσταση στο ανθρώπινο είδος πρέπει να ανήκει σε αυτή την καμπύλη του Μπέλ, λέγεται, ας πούμε, ή του Γκάους, είναι σαν καμπύλη Μπέλ, σαν καμπάνα, όπου η μεγαλύτερη ποσότητα των ανθρώπων ανήκει εδώ πέρα στο κέντρο. Έτσι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι μπορεί να είναι σε αυτήν το 5%, σε αυτή τη γωνία, και κάποιοι άλλοι σε αυτό το άλλο 5% στην άλλη γωνία. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν κανένα πρόβλημα με μια συγκεκριμένη διατροφή, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να βγάζουν πρόβλημα ακόμα και με μια μπουκιά από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην άλλη άκρη δηλαδή. Να σου πω όμως κάτι. Μια πιο κατάλληλη ανθρώπινη διατροφή δεν θα δώσει περισσότερη ευεξία και σε αυτούς που δεν βγάζουν πρόβλημα? Ακριβώς. Με την συνηθισμένη διατροφή που έχουμε στις μέρες μας. Έτσι ακριβώς. Τρώγοντας τα κατεργασμένα τρόφιμα και τρώγοντας τους υδατάθρακες και τα τηγανιτά και δεν ξέρω τι άλλο. Ακριβώς. Το είπες τέλεια, γιατί σκέφτηκες ότι η πάθηση δεν είναι το έχω ή δεν το έχω. Υπάρχει ένα continuum of disease, λέγεται. Μια συνέχεια όπου εμείς από τη φυσιολογική κατάσταση οδεύουμε στην παθολογία. Και μπορεί να είμαστε λίγο παθολογικοί, λίγο λιγότερο παθολογικοί, λίγο έχουμε ψιλοενοχλήματα και μετά φτάνουμε στην απόλυτη παθολογία. Είχα διαγνωστεί εγώ τον Μάιο, ξεκίνησα την carnivore διατροφή 1,5 εβδομάδα μετά. Τη ξεκίνησα κανονικά όμως, δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη. 2-3 μήνες μετά, 1,5 μήνα μετά, άρχισαν να με ρωτάνε, είσαι ερωτευμένη, τι συμβαίνει, λάμπει το πρόσωπό σου? Δεν ήμουν ούτε ερωτευμένη, ούτε έκανα σεξ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ήταν από την carnivore που ήμουν έτσι. Και το διάβαζα συνέχεια κάτω από τα σχόλια. Και έλεγα, ρε φίλε, ας πούμε πώς φαίνεται η αλλαγή και στην εμφάνιση και στο πρόσωπο, δηλαδή και ψυχολογική φύσεως αλλαγή. Ξέρεις τι ένιωσα, Θάνο, ότι πήρα τη ζωή μου πίσω. Ότι εν αγνία μου έβαζα μέσα στον οργανισμό μου τροφές οι οποίες ήμουν πεπισμένη ότι μου έκαναν καλό, αλλά μου έκαναν κακό. Και δεν είναι θέμα κάτι ενός ζητήματος με το οποίο έχω παθιαστεί και θέλω να το μεταδώσω. Δεν έχω πει σε κανέναν μέχρι τώρα, φάει αυτό, μη φας το άλλο, ούτε στα παιδιά μου, ούτε σε ανθρώπους που βρίσκονται στο πολύ στενό μου περιβάλλον. Το κάνω για μένα και με βοηθάει. Έτσι. Και σαν πρόταση τώρα, υπάρχει αυτή η πρόταση, αυτό είναι ένα πολύ εισαγωγικό βίντεο, ένα πολύ πρώτο βίντεο. Στα σχόλια θέλω να γράψετε ερωτήματα, απορίες, κάποιες απόψεις που θα θέλατε ίσως να συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο με τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου. Θέλω να κάνουμε και άλλα βίντεο, θα τα κάνουμε μέσω Zoom, εγώ θα είμαι παντού, ταξιδεύω τώρα με την όρεξη μου, ενώ πριν δεν είχα όρεξη. Θα μου πεις, δεν είναι η carnivore. Εντάξει, μπορεί και να είναι όμως, δεν ξέρω. Θα κάνουμε και ένα βίντεο, θα κάνουμε και άλλα βίντεο και να μιλήσουμε και για το πώς ξεκινάει κάποιος και... αυτό ήθελα να ρωτήσω, δεν είχες προβλήματα στην αρχή, γιατί υπάρχουν κάποιες παρενέργειες. Σαν τι προβλήματα? Δεν είχες, Να έχω διάρειες, αφού έτσι ζούσα τη ζωή μου από το πρωί μέχρι το βράδυ με διάρειες. Σε σένα έφτιαξε. Εμένα έφευγαν οι διάρειες. Να νιώθω κουρασμένη, μια ζωή νιώθα κουρασμένη. Δεν είχα, να σου πω τι έκανα. Το έκανα με πείσμα. Και έλεγα, θες να πάρεις ανισοκαταστροφικά? Όχι. Φάε αυτή την τροφή. Θες να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια τουαλέτα? Όχι. Φάε μόνο κρέας, μόνο τυρί, μόνο αυγά. Στην αρχή είχα κάνει και λίστες. Γιατί δεν μπορώ να φάω ψάρι προς το παρόν. Θα δοκιμάσω να εισάγω ξανά το ψάρι μετά. Γιατί ακόμη και όσα ήταν μέσα στην carnivore, κάποια με ενοχλούν. Όπως το ψάρι για παράδειγμα και τα μαλάκια. Όχι, δεν είχα θέματα. Γενικά όμως είναι καλύτερες οι μετρήσεις μου και οι αναλύσεις μου. Έχω τριγλυκερίδιο 81, ρε φίλε, και τρώω όλη μέρα κρέας. Πόσο ήτανε?
Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Να ψάξουμε να δούμε. Ήταν πιο πολύ. Ήταν 100 κάτι. Και τώρα είναι 81. Αυτό είναι τάση πάντα. Στο κάρνιβορ πέφτουν τα τριγλυκερίδια. Αυξάνεται η HDL. Η καλή χοληστερίνη αυξάνεται. Ο λόγος τριγλυκεριδίων προς HDL πάντα γίνεται ακόμα καλύτερος. Είναι η πιο σημαντική τιμή, να το πω αυτό κάθε φορά που βρίσκω ευκαιρία. Η πιο σημαντική τιμή. Δηλαδή, αν πάει τώρα κάποιος. Το παρόν δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή, αλλά παρόλα αυτά. Αν πάει κάποιος και κοιτάξει τα εργαστηριακά του, θα πάρει μια ιδέα για τη μεταβολική του υγεία. Σε ένα επόμενο βίντεο θα κάνω αναλύσεις και θα τις φέρω εδώ. Έτσι. Θα τις φέρω στο βίντεο εδώ. Τις αναλύσεις που έκανα πριν τη διατροφή, τις αναλύσεις που έκανα τους πρώτους 3 μήνες και τις αναλύσεις που θα κάνω τώρα. Έτσι. Και θα τις δούμε. Τέλειο. Τέλειο. Θα πεις τώρα για το έξεμά σου. Α, ναι. Αυτό και αν κάνει trigger. Είχα ένα έξεμα σε αυτό το σημείο πιο μέσα. Το οποίο μου συνέβηκε μετά τη γέννα του γιού μου. Ήμουν 107 κιλά όταν πήγα να γεννήσω. Σίγουρα θα είχα διαβητικήσεις, γιατί το παιδί ήταν 4 κιλά και 200 γραμμάρια και 56 πόντους. Μετά από 2 εβδομάδες πήγε 6 κιλά, άρα το γάλα μου πρέπει να ήταν πλήρως ζαχαρούχο το γάλα μου. Mm-hmm. Μου βγήκε ένα έξεμα στο στήθος, mm-hmm. το οποίο το κουβαλούσα μέχρι πριν 5 μήνες. Έχει εξαφανιστεί. Ξεκινώντας την carnivore, πρέπει να έχω exhalation dumping, γιατί σε κάποια φάση είχα κάποια έξαρση του εξέματος και λέω, what the fat, λέω, κάνω carnivore και το έξεμα αυξάνεται. Mm-hmm. Όμως αυξήθηκε και εξαφανιστεί, τώρα δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι. Τυπικό, πολύ τυπικό αυτό που περιγράφεις. Oxalation dumping. Ναι. Oxalate dumping, ναι. Oxalate dumping. Είμαστε λίγο, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτός είναι ο λόγος που γίνεται αυτό. Okay. Πολλοί λένε ότι αυτός είναι. Να πούμε ότι τα οξαλικά είναι σε φυτική ύλη. Έτσι, μπορεί να είναι στις πατάτες, μπορεί να είναι στις σπανάκια, πολύ μεγάλη ποσότητα. Και κάνουμε πολλά προβλήματα στον οργανισμό. Το πιο γνωστά είναι οι πέτρες στα νεφρά. Βέβαια, πρέπει να έχουμε και μια επηρεασμένη μεταβολική υγεία. Δηλαδή εγώ προσωπικά μπορεί να έτρωγα και 3 κιλά σπανάκι την εβδομάδα. Mm. Παλιότερα. Γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να τρώω πράσινα φιλοδεινή λαχανικά. Όπως και να έχει. Αυτά ήταν τα νέα που είχα να σας πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Και εγώ. Που μας φιλοξενείς εδώ στο σπίτι σου, στην Αθήνα, σε μια πολύ ωραία περιοχή. Δεν λέω που είναι το σπίτι σου. Το ιατρείο σου που είναι. Το ιατρείο είναι όμως Σπύρου Μερκούρη 35, είναι η περιοχή Χίλτον. Okay. Ναι, Παγκράτη δηλαδή. Πώς μπορεί κάποιος να σε βρει? Θα αφήσουμε το κινητό μου τηλέφωνο. Καθένας μπορεί να πάρει το κινητό μου τηφωνο, να μου στείλει mail, έτσι, μέσα από την email ιστοσελίδα. Θα αφήσουμε την ιστοσελίδα σου, ιστοσελίδα μου, τα social media σου και παρακαλώ πολύ στα σχόλια γράψτε ερωτήματα, απορίες, τις οποίες εγώ θα τις μαζέψω, θα τις κάνω απεικονίσεις οθόνης και θα τις συζητήσουμε μαζί με τον δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου σε επόμενη συνάντηση. Θάνο, δηλαδή, εσύ ως ιατρός, παθολόγος, δέχεσαι ασθενείς οι οποίοι έρχονται σε σένα για να τους διαγνώσεις σε σχέση με τα παθολογικά ζητήματα που έχουν την υγεία τους και εσύ μετά που ανακάλυψες, πριν 5 χρόνια όπως είπες, 5,5, mm-hmm. μετά που ανακάλυψες πριν 5 χρόνια την carnivore, είσαι πολύ πιο παλιός από μένα, είσαι παλιός. Εσύ όταν ανακάλυψες πριν 5 χρόνια την carnivore διατροφή, από ό,τι κατάλαβα άρχισε να την εφαρμόζεις πάνω σου, έτσι. Είδες τα αποτελέσματα τα θετικά, mm-hmm. και στη συνέχεια το μελέτησες, ναι. και είχες το θάρρος να το μεταφέρεις στην ιατρική σου πρακτική, ο πρώτος στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Έχω μια πιο γενικευμένη προσέγγιση. Δεν κάνουμε σε όλους carnivore. Καθένας είναι διαφορετικός ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ αυτό που κάνω είναι κάνω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βλέπω ακριβώς την αιτία. Πολλές φορές η αιτία είναι στα τρόφιμα, στο φαγητό που τρώμε, στον τρόπο ζωής γενικότερα κιόλας. Και η άσκηση, ναι, παίζει ρόλο. Μιλάς για το lifestyle medicine. Ακριβώς. Στο Instagram γράφεις, εκεί μου είναι το προφίλ σου, Dr. Θάνος Ευθυμίου, λέει lifestyle medicine. Λέει έτσι. Ιατρική τρόπο ζωής. Και σκέσαι, τι είναι αυτό. Είναι ότι στον τρόπο ζωής ανήκει η διατροφή, ανήκει η άσκηση, έτσι, ανήκει ο τρόπος που ζούμε γενικότερα, έτσι, είναι way of living, way of eating. Έχεις κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία? Εγώ προσωπικά? Ναι. Όχι. Να κάνεις. Okay. Έχω ένδειξη. Όχι. Όχι. Εάν συνδυάσεις όλα αυτά που λες και κάνεις ψυχοθεραπεία σαν ένα τρόπο εξερεύνησης του lifestyle σου, θα το δεις ακόμη πιο σφαιρικά. Έτσι, γιατί ακριβώς. Θεωρώ ότι... Έτσι ακριβώς. Αυτό ακούστηκε κάπως να κάνεις.
Και μέσα... Όχι, σου μιλάω με τον ίδιο ενθουσιασμό που έχω για την Carnivore. Έχω εδώ και 25 χρόνια για την ψυχοθεραπεία, όταν έκανα εγώ για πρώτη φορά ψυχοθεραπεία. Έτσι. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία λειτουργεί σε ένα ψυχολογικό επίπεδο με τον ίδιο εξανθρωπιστικό τρόπο που λειτουργεί η carnivore διατροφή σε ένα σωματικό επίπεδο. Γι' αυτό το είπα. Σου είπα, αν το συνδυάσεις και με την ψυχοθεραπεία, it's a total lifestyle change. Ακριβώς. Και στο life... game changer. Που τα λύθηκε όμως, όχι που τα παραμύθηκε. Και στο lifestyle medicine network που έχουμε, ας πούμε, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι άνθρωποι του χώρου, είναι γιατροί. Θες να πεις ονόματα, μπορείς να πεις. Εντάξει, θα αναρτηθούν και στο ίντερνετ στη σελίδα, έτσι κι αλλιώς. Θα μου τα στείλεις. Αλλά έχω νευρολόγο που συνεργάζομαι, έχω γαστρεντερολόγο που συνεργάζομαι, έχω ψυχολόγους δύο που συνεργάζομαι και υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση. Έτσι. Αυτό το Lifestyle Network είναι ένα δίκτυο ειδικών υγείας οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους και παίρνει ο ένας τη γνώμη του άλλου. Μαζί μας. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτοί εδράζονται στην Αθήνα. Είναι σε έναν κοινό χώρο όλοι μαζί. Όχι, ή είναι, okay, είναι θέμα πάρα πομπών δηλαδή. Έτσι και συνεργασίας. Έτσι ακριβώς. Να έχω κι εγώ μια υποστήριξη από κάποιον. Ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό που κάνεις. Δέχεσαι πολύμο. Ναι. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Δεν... Τι είναι αυτό που σου δίνει δυνάμη? Είναι ότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα πω ότι έχω και ιδιωτελείς σκοπούς, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το κάνω για τους άλλους. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς τώρα. Τώρα που ξέρω, δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Αυτό σου έλεγα και πριν, ότι πραγματικά ένιωσα ότι ρε παιδί μου είμαι σε ένα πολύ μακρινό μέρος και βρέθηκε ένας που μιλάει την ίδια γλώσσα που μιλάω και εγώ και ένας που μπορεί να καταλάβει αυτό το αποκαλυπτικό που βιώνω. Φυσικά θα σου πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί οι δικοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι που με αγαπάνε και είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μου, αποδέχθηκαν την επιλογή μου. Mm-hmm. Τα παιδιά μου ανησυχούσαν λίγο στην αρχή, mm-hmm. όταν τους εξήγησα. Σου είπα και πριν ότι μου έκανε τρομερά θετική εντύπωση και ήταν ευχάριστη έκπληξη όταν προσπάθησα να προσεγγίσω τον Dr. Ατσάφη, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός carnivore γιατρός από την Αυστραλία και μου απάντησε. Ξαιρετικός. Το τέλειο Οκτωβρίου, γιατί είχα δεχθεί μία επίθεση από τον γαστρεντερολόγο μου, ο οποίος ενώ πήγα αρχικά και του είπα: Γιατρέ, εγώ θα κάνω carnivore, με αναλαμβάνεις. Είπα σε διάφορους και βρέθηκε ένας που με ανέλαβε. Και πήγα και ήταν και αναλύσεις μου και όλα καλά και μου άρχισε εκεί κάτι ιστορίες με αγρίους και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο ένα χρόνο και μετά θα πάθεις το ένα. Και έτσι αποκαρδιώθηκα και στέλνω στον Dr. Anthony Chaffee, καλή του ώρα που κοιτάνε ο άνθρωπος, και ήταν καταπληκτικό πόση σπουδή έδειξε στο να μου απαντήσει και να μου στείλει data και μελέτες και... πέραν του γαστρεντερολόγου, ο οποίος ήταν επιθετικό ή το επιθετικός, νομίζω δεν γνώριζε και προσπαθούσε ίσως να καλύψει και λίγο την πλάτη του, μην τυχόν και πάθω κάτι. Mm. Δεν γνώριζε, σίγουρα δεν γνώριζε. Στο οικείο μου περιβάλλον δεν είχα θέματα. Τώρα δεν ξέρω που βγαίνουμε δημοσίως, που κάνω αυτό το outing. I'm a carnivore. Αυτό είναι το coming out μου as a carnivore. We're all carnivores. Αυτό είναι το coming out μου, είμαι carnivore, ναι. Τώρα ανήκουμε στην ίδια φυλή. Ναι. Μαζί με το Τσάφι και ναι. εσύ και εγώ. Γι' αυτό ενισχύουμε ένας τον άλλον. Υπάρχει, είναι πολύ υποστηρικτική κοινότητα. Και ρε Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχθηκες τόσο εύκολα και με τόση απλότητα να βρεθούμε και να κάνουμε αυτή τη... Και θα είναι και άλλες. Θα είναι και άλλες. Και ακούστε κι εσείς που σας έχω μιλήσει, Μαρία Νεφέλη, Κατερίνα, ξέρετε εσείς, ακούστε με τα αυτοάνωσα που βασανίζεστε και μου τρώτε σοκολάτες και μου τρώτε γλυκά για να νιώσετε καλύτερα. Μεγάλη ιστορία. Θα μιλήσουμε για το carb addiction. Άντε, το κλείνω, είναι τεράστιο. Να σε καλά. Έργα. Θάνο μου, θα τα πούμε. Πολύ θέλω. Bye.